Νίκο, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δανειστέ μα βάζουν να υπογράψουμε σκληρά μέτρα και μετά μαλώνουν μεταξύ του για το αν τα μέτρα αυτά θα αποδώσουν. Είναι τρομερό αυτό και έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν ότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές μαλώνουν πάνω από το πτώμα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί τα προηγούμενα μνημόνια δυστυχώς απέτυχαν και αυτό μέχρι στιγμής δεν δημιουργεί ιδιαίτερες προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων του. Τώρα έρχεται τυφώνα από ό,τι φαίνεται στα εργασιακά και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση είναι να προλάβει τους δανειστές. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα δικό της σχέδιο μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εργασίας προστατεύοντας βασικά δικαιώματα και δημιουργώντας παράλληλα ταυτόχρονα ανταγωνιστικές συνθήκες για την ελληνική οικονομία, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το βασικό όμως είναι επιτέλους να πάμε μια φορά σε μια διαπραγμάτευση με δική μας πρόταση. Να μην είμαστε μονίμως παρακολούθημα των προτάσεων της Τρόικας. Πρέπει αυτή τη φορά η ελληνική κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του, να διαψεύσουν τον παλαιό του πολιτικό σύμμαχο στην Ευρώπη. Μιλώ για τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, τον αρχηγό των Ποντέμο στην Ισπανία. Ξέρετε τι δήλωσε, έχουν προεκλογική εκστρατεία εκεί. Δήλωσε, δυστυχώς η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο με μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις και αποκάλυψε ότι ξέφυγε από το στόμα του Ντεγκίντος τις προάλλες πως θα αποφασίσουμε στο Eurogroup μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων στην Ελλάδα. Θα αποφασίσουμε εμείς, όχι η ελληνική κυβέρνηση. Είναι προτεκτοράτο, επανέλαβε ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, είναι στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης, τώρα το φθινόπωρο με τα εργασιακά, να τον επιβεβαιώσει ή να τον διαψεύσει.